Καλούμε τώρα στο βήμα τον Γρηγόρη Λιονί, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνο του Τμήματος Οικονομίας, για την παρέμβασή του με θέμα 20 χρόνια ευρώ, κέρδη για το κεφάλαιο, μνημόνια διαρκείας για τους λαούς. Αξίζει να θυμηθούμε την θριαμβολογία που διαπερνούσε την επικοινωνιακή εκστρατεία όταν εμφανίστηκε το ευρώ. Η κορονίδα, όπως έλεγαν, της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμφανίστηκε σαν ένας βασικός μηχανισμός που θα μετέτρεπε από τη μία μέρα στην άλλη σε Ευρωπαίους, τους διαφορετικούς λαούς της Ευρώπης. Φωτογραφήθηκε σαν το μαγικό εργαλείο που τάχα θα έφερνε σύγκληση των διαφορετικών οικονομιών και θα έκανε εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους πλουσιότερους. Η δε επικοινωνιακή εκστρατεία είχε ακόμα και πλούσια τεχνάσματα, όπως της πρώτης ανάληψης από τα ATM, ήδη από την πρωτοχρονιά του 2002, στα οποία έλαβα μέρος μέχρι και αρχηγοί κρατών. Ωστόσο, για να παραφράσουμε τον ποιητή, αυτές οι πρώτες λέξεις σκύλησαν σαν νερό. Πολύ σύντομα, οι αρχές επιδοκιμασίες για το ευρώ αντικαταστάθηκαν από μια κλιμακούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια για τις μεγάλες ανατιμήσεις που έφερε το ευρώ, ενώ μετά την κρίση του 2008, ακόμα και από μια νοσταλγία για την παλιά καλή εποχή της δραχμής εδώ στην Ελλάδα, όπου όλα ήταν απλούστερα και φθηνότερα, μέχρι και ένα σχετικά μαζικό ρεύμα αποστροφής του ενιαίου νομίσματος που γινόταν αντιληπτό σε αιτία των προβλημάτων. Το ΚΚΕ παρενέβη έγκαιρα σε αυτή τη συζήτηση, ξεκινώντας με την ιστορική απόφαση του 1992, όπου σε αντίθεση με όλα τα αστικά κόμματα αποκάλυψε ποιος θα είναι ωφελημένος και ποιος ο χαμένος. Ήδη από τότε τονίσαμε ότι το ενιαίο νόμισμα και η συμμετοχή στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά είχε πλεονεκτήματα για την κυρίαρχη μερίδα της αστικής τάξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έδωσε πρόσβαση στη μεγάλη κοινή αγορά, διευκόλυνε σημαντικά τη χρηματοδότηση των κερδοφόρων επενδύσεων και τη συσσόρευση του κεφαλαίου, συνετέλεσε στη διόγκωση ορισμένων κλάδων της εγχώριας οικονομίας και τελικά στην ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη. Απ' την άλλη, το ενιαίο νόμισμα συμπυκνώνει τις αντιφάσεις ήδης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια προσπάθεια τεχνητής ενοποίησης, συγκόλησης, μιας ετερόκλητης ομάδας οικονομιών που βρίσκονταν, βρίσκονται και θα βρίσκονται σε διαφορετική φάση του οικονομικού κύκλου, αναπτύσσονταν και αναπτύσσονταν ισόμετρα, με διαφορετικό τρόπο, κυριαρχούνται από μονοπωλιακούς ομίλους με διαφορετικά συμφέροντα. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της νομισματικής ενοποίησης, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός εκφάρουσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σημαντικό κομμάτι της κυριαρχίας που σχετίζεται με την έκδοση χρήματος και αφετέρου συμφώνησαν στην τήρηση μιας πρόσθετης σειράς οικονομικών δεσμεύσεων που ξεκίνησαν με το λεγόμενο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στις οποίες προσθέθηκαν επιπλέον συμφωνίες και μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλίζεται απ' τη μία ο έλεγχος του κρατικού χρέους όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απ' την άλλη να ρυθμίζεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των μονοπωλιακών ομίλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι προέκυψαν ρήτρες και κανόνες για τους κρατικούς προϋπολογισμούς, το ύψος του ελλείμματος, τις κατανομές των επιδοτήσεων και πολλά άλλα. Τα απεριβόητα μνημόνια στην Ελλάδα της κρίσης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά προώθηση αυτών των δεσμεύσεων του στενού κορσέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κρατικό χρέος και τον προϋπολογισμό, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ενιαίου νομίσματος ως η ελάχιστη βάση. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, αντίστοιχες δεσμεύσεις και μέτρα προωθήθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως σε διαφορετικό χρόνο. Το ευρώ και η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα είχαν λοιπόν κερδισμένους και χαμένους. Η εργατική τάξη και ο λαός βρέθηκε να πληρώνει τα μέτρα των μνημονίων, τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και τη δημοσιονομική πειθαρχία που απαιτούνταν για να βρίσκεται η χώρα μέσα στο λεγόμενο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Απ' την άλλη, μια μερίδα, η κυρίαρχη του μονοπωλιακού κεφαλαίου, βρέθηκε να ισχυροποιείται από αυτή την επιλογή. Η κρίση του 2008 άλλαξε κάπως σχετικές ισορροπίες. Οι δεσμεύσεις για τη συμμετοχή στο ευρώ αποδείχθηκαν οδυνηρές και για ένα μειοψηφικό κομμάτι της αστικής τάξης. Γι' αυτό, άλλωστε, και την περίοδο μετά τα μνημόνια, το ευρώ και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό στυλιτεύθηκαν από εκείνο το κομμάτι της αστικής τάξης, εμφανίστηκαν ως γενεσιουργός αιτία τόσο της κρίσης όσο και των μέτρων διαχείρισής της. Προβλήθηκε ως διέξοδος η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, αξιοποιώντας και τη θετική αποτίμηση που είχε και ως ένα βαθμό συνεχίζει να έχει
ο ελληνικός λαός στη σολιδημοκρατική διαχείριση δεκαετίας του 80, συστατικό στοιχείο της οποίας ήταν το έντονα πληθωριστικό εθνικό νόμισμα και η μεγάλη επέκταση του κρατικού χρέους. Ωστόσο, η ανάλυση αυτή διαπράττει το ίδιο λάθος, άραγε, με την αντίθετη θέση που υποστηρίζει ότι εναντιώνεται. Όπως οι οπαδοί του ευρώ απολυτοποιούσαν το ευρώ ως τη μαγική λύση που μπορεί να λύσει διαταξικά τα προβλήματα, έτσι και οι οπαδοί της δραχμής απολυτοποιούν το εθνικό νόμισμα. Με αυτόν τον τρόπο συγκαλύπτουν ότι όσο το κριτήριο της ανάπτυξης παραμένει η ισόρρευση του κεφαλαίου, το καπιταλιστικό κέρδος και η επένδυσή του, τα μνημονιακά μέτρα, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση μέτρα αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης, όπως η μείωση των κρατικών δαπανών για τους εργαζόμενους, η διασφάλιση μεγαλύτερων περιθωρίων χρηματοδότησης καπιταλιστικής ανάπτυξης μέσα από πλεονασματικούς κρατικούς προϋπολογισμούς, η μείωση των μισθών είναι αναγκαία για το καπιταλιστικό σύστημα. Ενδεχομένως, μια εθνική νομισματική διαχείριση να αξιοποιούσε ένα χαλαρότερο νόμισμα, οδηγώντας σε πληθωρισμό, δανεισμό και ακρίβεια. Όμως η λύση αυτή δεν θα βελτίωνε την κατάσταση των εργαζόμενων, θα άλλαζε απλά τον τρόπο σφαγής των δικαιωμάτων τους. Το παράδειγμα της γειτονικής τουρκικής οικονομίας με το εθνικό νόμισμα και το αποτέλεσμα που έχει στα εργατικά λαϊκά στρώματα, αλλά πάνω απ' όλα η σημερινή κατάσταση στην Ευρωζώνη που ακολουθεί επεκτατικότερη δημοσιονομική πολιτική για να χρηματοδοτήσει την πράτη στην ανάπτυξη, οδηγώντας σε πληθωρισμό, πανάκριβη ενέργεια, ακρίβεια και διόγκωση των χρεών που θα κληθούμε να αποπληρώσουμε στο μέλλον, αποδεικνύει ότι μια τέτοια λύση θα έβρισκε απλά και μόνο ευνοημένο ένα διαφορετικό κομμάτι της αστικής τάξης. Το πρόβλημα λοιπόν δεν βρίσκεται στο νόμισμα, αλλά στη σχέση παραγωγής που αυτό υπηρετεί. Η καπιταλιστική ανάπτυξη με ευρωπαϊκό ή με εθνικό νόμισμα, με περισσότερο περιοριστική πολιτική ή με περισσότερο επεκτατική πολιτική, όπως αυτή που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα, είναι από τη φύση της αντιλαϊκή. Για τη συσσόρευση του κεφαλαίου, η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη απαιτεί αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, εξαθλίωση της εργατικής τάξης. Η απάντηση λοιπόν για το ελληνικό λαό, για τους λαούς της Ευρώπης συνολικά, δεν βρίσκεται στο ερώτημα της επιλογής ανάμεσα στη σκύλα του εθνικού ή στη χάριδη του ευρωπαϊκού νομίσματος, ανάμεσα στον γκρεμό της επεκτατικής πολιτικής ή στο ρέμα της περιοριστικής πολιτικής. Βρίσκεται στον δρόμο της ρήξης με την ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη, στον δρόμο για την πραγματικά φιλολαϊκή οικονομία της εργατικής εξουσίας, τον κεντρικό σχεδιασμό της κοινωνικοποιημένης παραγωγής.